Η νομιμότητα συμφέρει. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, Γεώργιος Τζιλιβάκης, από την Πάτρα που βρέθηκε, προκειμένου να ενημερώσει στελέχη επιχειρήσεων και λογιστές για το νέο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θεωρώ ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι ένα επαναστατικό μέσο προς όφελος του εργαζομένου και των επιχειρήσεων. Εμείς από την πλευρά μας, σαν ανεξάρτητη αρχή, προσπαθούμε αυτό να αφομοιωθεί όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο από την αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγάλα προβλήματα του επιχειρήν είναι η λειτουργία και εφαρμογή της κάρτας εργασίας. Φέραμε το διοικητή, φέραμε όλο το επιτελείο της ανεξάρτητης πλέον αρχής, που θα θέσουμε ερωτήματα και θέλουμε να πάρουμε τις απαντήσεις, ώστε να δούμε και ο επιχειρηματίας πώς θα δουλέψει από την ημέρα που θα ξεκινήσει η εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις της κάρτας εργασίας. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας μετά τις τράπεζες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ πέρασε από φέτος τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο και σύντομα θα τεθεί σε ισχύ στην εστίαση και τον τουρισμό. Η ψηφιακή κάρτα αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τους εργοδότες αλλά και τους εργαζομένους στο να απεικονίζεται πραγματικά η απασχόληση όλων και η συνεργασία όλων. Ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, τόνισε ότι η ανεξάρτητη αρχή έκανε το 2023 ιστορικό ρεκόρ με 74.000 ελέγχους και επιβολή προστήμων ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ. Το θέμα, όπως είπε, δεν είναι τα πρόστιμα και οι έλεγχοι, αλλά η προσαρμογή και η λειτουργία των επιχειρήσεων σε περιβάλλον νομιμότητας. Έχουν έρθει εξειδικευμένα στελέχη που έχουν δουλέψει πάνω στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας, όπως επίσης και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει και ελέγχους με την ψηφιακή κάρτα μέχρι τώρα, για να παρουσιάσουν πρώτον και δεύτερον για να απαντήσουν σε απορίες. Την ενημερωτική εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.